Θείας, παντεχού παρών και τα πάντα πληρών, της αυλός των αγαθών και της ζωής χορηγός, δε και σκύνος σου ημί, καθάρισον εμάς, ο πάση φιλίδος και σώσον εμάς έκανες ψυχάς ημών. Αμήν. Γιορτάζει Παναγιώτη αύριο. Ναι, προκαθώς. Όποτε είναι τις Παναγιές γιορτάζω, αλλά και αύριο γιορτάζω, είναι η κανονική μου γιορτή. Χρόνια πολλά, πολύ. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλοι γιορτάζουμε. Πάμε πάνω από ό,τι είπα. Ναι, ναι. Η Εκκλησία, την Παναγία, που γνωρίζουμε όλοι, την έχει στη δεύτερη θέση, μετά την Αγία Τριάδα. Και ονομάζει αυτή την τιμή που ο Θεός της έκανε πρώτα, δευτερία έχει, επειδή είναι δεύτερη, στην τιμή μετά την Αγία Τριάδα. Ακούμε να λένε έχει η Παναγία τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Η δεύτερη τιμή μετά την Αγία Τριάδα. Είναι δυνατόν να συμβεί, να συμβαίνει και αλλιώς? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί ευάστασε, όπως λένε, όλα τα τροπάρια μέσα στην Εκκλησία, που αναφέρονται στην Παναγία, βέβαια, την ονομάζουν Θεοτόκο. Δηλαδή, έφερε στη γη, γέννησε τον Θεό. Αυτό σημαίνει Θεοτόκος. Δηλώνει η λέξη Θεοτόκος ότι γέννησε τον Θεό. Όμως, πριν φτάσουμε στην εορτή σημερινή, προηγήθηκαν οι ρίζες που έφεραν στον κόσμο τον καρπό αυτό. Και οι ρίζες της είναι η Αγία Άννα και ο πατέρας της, ο Ιωακείμ. Ιωακείμ και Άννα. Το τροπάριό τους, των Αγίων Προπατώρων, αναφέρει ότι ο Ιωακείμ και η Άννα για πολλά χρόνια κουβαλούσαν ονειδισμό. Μεγάλη ντροπή. Έτσι λέει το τροπάριο. Κουβαλούσαν ονειδισμό. Το ονειδισμό της ατεκνίας. Γιατί δεν κάνανε παιδιά. Αυτοί ζητούσαν εφόρου ζωής και με προσευχή και με νηστεία και με άλλη άσκηση που από το νου μας δεν περνάει και ούτε χωράει. Να τους δώσει ο Θεός, παιδί. Δεν απέφευγαν την τεκνογωνία. Αλλά ήταν το μοναδικό τους αίτημα και μάλιστα με τα δακρύων αίτημα, αφού κουβαλάγανε και την ντροπή. Ο Θεός, όπως λένε τα Άγια Βιβλία μας, μετά από αρκετή προσευχή και νηστεία, μάλλον μόνο από προσευχή και νηστεία, τους χάρισε την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή που επρόκειτο να χωρέσει μέσα στη μήτρα της αυτόν που δεν χωράνε τα σύμπαντα, των δημιουργών του παντός. Η Παναγία
χώρασε στη μήτρα της το δημιουργό του παντός, παρόλο ότι η Εκκλησία φωνάζει δυνατά, ο αχώρητος παντή, αυτός που δεν χωράει πουθενά, μα πουθενά, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, γιατί ταυτόχρονα είναι και στον ουρανό και στη γη, είναι πανταχού παρόν, πώς είναι δυνατόν, πώς εχωρήθη εν γαστρή, πώς είναι δυνατόν να χωρέσει μέσα σε μία μήτρα, σε μία γαστέρα, ρωτάει ο υμνογράφος. Αυτό δεν είναι δυνατόν να χωρέσει σε ανθρώπινο μυαλό. Γιατί είναι έξω από τη δύναμη της ανθρώπινης λογικής. Και η σύλληψη και η γέννηση και η ανατροφή και η παραπέρα ζωή της, όλα είναι πάνω, μα πάνω και πολύ πάνω από τη λογική. Αλήθεια, μιλάμε για τη λογική μας, ενώ λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι και οι άλλοι, οι άλλοι νόες, δηλαδή τα αρχαγγελικά πνεύματα, αδυνάτησαν να συλλάβουν το πώς ένας Θεός γίνεται άνθρωπος μετά από κοίηση, μετά δηλαδή από οικειοφορία, από γυμωσή γυναίκας. Και όχι μόνο οι άγγελοι, και η ίδια για αυτή την περιέργεια. Και η ίδια, όταν ο άγγελος μετέφερε το μήνυμα ότι, ότι θα ευαγγελιστείς, θα βγεις στον κόσμο των Υιών του Θεού, έκανε το ερώτημα κι αυτή. Δεν μπορούσε να συλλάβει. Πώς έστεμι τούτο, πώς έστεμι, πώς θα συμβεί αυτό σε μένα, σε μια γυναίκα, να φέρω στη μήτρα μου τον Υιόν του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Απορία και παραγία. Αλλά και δεν έδωσε και εμπιστοσύνη στο αγγέλου το μήνυμα που έδωσε. Φοβήθηκε η Παναγία. Φοβήθηκε αυτόν που μας πλανάει εμάς. Μήπως είναι αυτός και με εμπέζει. Ο αχώρητος λοιπόν χώρισε στην Παναγία και γεννήθη ως άνθρωπος. Ο αχώρητος παντή πως εχωρήθη εργαστή. Τον γεννάει η Παναγία αφού ήταν πιο καθαρή από ό,τι υπάρχει στο σύμπαν, εκτός από την Αγία Τριάδα. Γιατί ένα πρόσωπο της Τριάδας είναι ο Κύριος. Πιο καθαρή, λέει και το απολυτίκιό της, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Τη χαρακτηρίζει ως καθαρότατο, δεν υπάρχει από το καθαρότατος παραπάνω, η σαμική φτάνει η λέξη καθαρός στο καθαρότατος και στα μαλλιά εκεί πέρα. Και μετά λέει η πολυτίμητος παστάς, η παστάς είναι ο νηφικός θάλαμος, νηφικός θάλαμος που μένει ο νηφίος με την νύφη. Εδώ θάλαμος νηφικός είναι Παναγία και ο νηφίος είναι ο Χριστός που έμεινε στο θάλαμο αυτό, ο υπολυτίμητος παστάς και παρθένος. Λέει η ανεκτίμητη σημαίνει, που δεν εκτιμάται
από κανένα ανθρώπινο μυαλό. Κάπου αλλού ένα ανθρωπάριο λέει ότι ζαλίζονται, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι όταν αφήνουν το νου τους να περάσει, μέσα από το νου τους να περάσει το πώς συνελήφθη στη γαστέρα της και πώς κατέβηκε ολόκληρο ο Θεός να χωράσει μέσα από τον εμπνού τα σήματα. Το λέει και το πάρει. Ηλυγγιά δε νους. Ηλυγγιά σημαίνει παθαίνει ήλυγγο ο νους. Και όχι, και λέει και προσθέτει μέσα και υπερκόσμιος. Ηλυγγιά δε νους, η σαμική σταματάει κάθε νους ανθρώπινος και μετά λέει και υπερκόσμιος. Και αυτοί οι νόες, οι άγγελοι, άγγελοι και αρχάγγελοι δηλαδή, ζαλίζονται πάνω στο γεγονός της συλλήψεως της Περαγίας Θεοτόκου. Εγεννήθη και οι γονείς είχαν κάνει τάμα. Δώσε μας Κύριε και θα σταφερώσουμε εσένα στον ναό. Όντως γεννήθηκε και σε ηλικία 3 ετών την αφιέρωσαν στο ναό του Σολομώντα. Στο ναό. Υπάρχει σε ένα τροπάριο, που λέει την παρομοιάζει την Παναγία με δάμαλη. Με δάμαλης είναι, λέμε δαμάλα τη λέμε νησιό, το μοσχαράκι το μικρό. Θηλυκό γένος όμως. Δαμάλα είναι το μοσχαράκι το μικρό στη γλώσσα μας. Στους χαιρετισμούς λέει δάμαλης των μόσχων η τεκούσα. Δηλαδή, αγελαδίσα μικρή, γιατί η Παναγία μπήκε 3 χρόνια μέσα στο λαό και βγήκε μόλις ο άγγελος της είπε, κατέβηκε από ψηλά ο αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε, θα γεννήσεις Υιόν. Τότε ο μνήστορας την παρέλαβε, ο Ιωσήφ την παρέλαβε, γιατί αν δεν την είχε, δεν είχε άντρα δίπλα η Παναγία, είχε να ακούσει από τους Εβραίους μέχρι τον λιδοβολισμό. Αυτό που γίνεται και τώρα, τη σκοτώνανε. Ναι, μέχρι τον λιδοβολισμό. Γι' αυτό λέει, παραχώρησε ο Θεός να υπάρχει ο μνήστορ και φύλαξ, λέει. Μνήστορ και φύλαξ, σαν άνθρωπος. Μέχρι τα 12 χρόνια έμεινε στο ναό, όταν άκουσε χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Εσύ θα γεννήσεις τον Υιό του Θεού. Στο χώρο αυτό στο ναό που εισήλθε η Παναγία, την ημέρα που εισήλθε, την ονομάζουμε Εισόδια. Πέρασε την οδό και μπήκε στο ναό. Εισόδια. Μπήκε μέσα στο ναό. Εισόδια. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Ίσον. Η είσοδός της μέσα στο ναό. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν άνθρωποι μέσα. Και μάλιστα στα Άγια των Αγίων, δηλαδή σημερινό ιερό. Εκεί λεγόταν Άγια των Αγίων. Έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο και θυμίαζε σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο μόνο μία φορά το χρόνο και θυμίαζε. Η Παναγία έμεινε μέχρι τα 12, είπαμε, άλλα 9 χρόνια έμεινε μες στο ναό. Ουδής ομίλησε, γιατί πήγες μέσα, γιατί είσαι μέσα. Οι ιερείς είχαν επικοινωνία με την Παναγία. Αλλά για σταθείτε. Μέσα στο ναό, έλα. Ήταν 9 και 3, ήταν 12 και 3.
Μπορεί να είναι 12 και 3, 15. Δεν θα σου απαντήσω γιατί μου διαφεύγει το γεγονός. Έμεινα 12 χρόνια μέσα. Ναι. Άρα όπως το λες εσύ. 12 και 3. Όπως το λες εσύ. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν. Δεν διακόψω τώρα. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι να κάνω. Ναι. Οι ιερείς λοιπόν είχαν με την Παναγία συνεργασία, επικοινωνία. Αλλά τι λέγω, εκεί σταμάτησα. Τη στιγμή που στο λαό που ήταν ετρέφεται από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Όσα χρόνια έμενε μες στο λαό και συνεργάζεται με τους αγγέλους δια της προσευχής. Είχε επομένως η Παναγία γίνει ένας άλλος ουρανός. Όντως ήταν ένας άλλος ουρανός η Παναγία. Και όπως το χαρακτηρίζει η Εκκλησία και την έχει εικόνα στο τέμπλο, μέσα στο ιερό, να πούμε και στο τέμπλο, μέσα στο ιερό, ήταν πιο πλατιά και από τον ουρανό. Πιο πλατιά και από τον ουρανό. Αφού αυτός που δεν χωράει πουθενά, αυτός που έχει κατοικία μόνιμη όπως πιστεύουμε, ο Κύριος και η Γιατριάδα, είναι στους ουρανούς και δεν χωράνε πουθενά, Παναγία άρα χώρασε τον Κύριο κατά τρόπο μυστηριώδη και μάλιστα λέει δεν χωράς Κύριε πουθενά στους ουρανούς και σε χώρασε Παναγία. Άρα είναι πιο πλατιά η Παναγία από τους ουρανούς. Η πλατιτέρα των ουρανών η Παναγία. Πλατιτέρα των ουρανών η Παναγία. Δεν χωράει καμία απολύτως συζήτηση ότι στον κόσμο δεν γεννήθηκε άλλη κόρη σαν την Παναγία και ούτε πρόκειται να γεννηθεί. Άλλωστε, βάσταξε και στη μήτρα και στην αγκαλιά της τον Κύριο που είναι ήλιος λαμπρός και δεν ατενίζεται με ανθρώπινα μάτια, αλλά και αν ατενιστεί από με τη χάρη του Θεού ανθρώπινα μάτια, δεν θα αντέξουν τα μάτια. Ώρα καλή, είδε τον Κύριο σαν λάψη, σαν αστραπή ο Απόστολος Παύλος και τυφλώθηκε. Όταν τον είδε καθοδόν που πήγαινε να συλλάβει χριστιανούς, έπεσε κάτω από τη λάμψη και τυφλώθηκε. Λέει, ουδή των Θεών, ουδή σε ώρα και επόποτε. Το Θεό, ουδής, όπως τα πούμε, εώρα και, έχει δει, έως τώρα. Γιατί δεν αντέχει, θα λιώσει, λέει ο Αγίος Παΐσιος, άμα μια λάμψη δει από τον Κύριο, δεν την αντέχει. Και για να αντέξει να δει μόνο και τη μικρή λάμψη, τη μικρή ακτίνα από τον Κύριο, πρέπει να ενισχυθεί εσωτερικά. Να λάβει χάρη Θεού. Ο Απόστολος Παύλος είπε και το φώνασε σε όλη του τη ζωή χάριτι Θεού. Χάριτι Θεού. Με τη χάρη του Θεού. Είμαι αυτός που είμαι. Και πορεύομαι με αυτή τη χάρη του Θεού. Και συνεργάζομαι με αυτή που τη χάρη μου έχει δώσει ο Θεός. Και με Θεό και με ανθρώπους. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν ποτέ. Λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να σταθεί στην Παναγία με τη λογική του και να συλλάβει τι εστί σαν πρόσωπο ανθρώπου η Παναγία, τι προσέφερε η Παναγία στο ανθρώπινο γένος, γιατί μόνο αυτά είναι έργο του Θεού και ό,τι είναι έργο του Θεού, τούτο δεν το φτάνει. Η λυγιά, είπαμε προηγουμένως, ζαλίζεται το ανθρώπινο μυαλό. Η Εκκλησία μας ονομάζει την Παναγία
όχι μόνο πολυτίμητο που είπα προηγουμένως παστάδα, το φωνάζω παστάς, σημαίνει θάλαμος που μένει ο γαμπρός με την ύφη. Η Παναγία επειδή ήταν μία και είναι μία αιώνια νύφη, το ψάλλει η εκκλησία μας και σχαιρετισμούς και αλλού, είναι ο θάλαμος που ο Κύριος κατακλήθηκε, θα λέγαμε, αφού έμενε στη γαστέρα της μέσα. Είναι επομένως νυφικός θάλαμος. Το φωνάζουμε χαίρε νύφη, ανύφευτε. Το φωνάζουμε και στη γλυκιά μας μάνα την Παναγία. Αυτή λοιπόν την Παναγία να τη φέρουμε στο μυαλό μας. Είπαμε διακονήθηκε στη γη από αγγέλους. Το τροπάριο που το λέμε 40 μέρες πριν φτάσουμε περίπου κοντά στα Χριστούγεννα, τη συνεορτή της Αυριανή, λέει «Ειν αυτήν ανυμνούσι άγγελοι Θεού». Την υμνολογούν και την δοξάζουν άγγελοι Θεού. Γιατί υπάρχει σκηνή επουράνιος. Είναι σκηνή σπίτι επουράνιο. Είναι κατοικία του δεσπότου, του αφεντικού του ουρανού και της γης. Του αφεντικού του ουρανού και της γης. Αυτή λοιπόν εισήλθε εις τα Άγια των Αγίων. Θέλω να σταθώ λιγάκι, να το προσέξουμε το πράγμα. Λέει ο καθαρότατος ναός του Σωτήρους. Δηλαδή, στο ναό αυτό, ασφαλώς, αφού είναι ναός, κατοικεί ο Κύριος. Είναι σαν να λέει ο Κύριος, και αυτή είναι πραγματικότητα, όχι μόνο λέει, μόνο σε καθαρό κατοικώ, μόνο με καθαρό έχω επικοινωνία, στα ακάθαρτα δεν πλησιάζω. Αλλά ούτε και από τα ακάθαρτα μολύνομαι, γιατί δεν περνάει το ακάθαρτο και να κουμπίσει και να κάνει να λερωθεί το καθαρό όπως είναι ο Κύριος. Τελείωσε. Αλλά στεκόμαστε και λέμε «Κύριε, εσύ που είσαι πιο λαμπρός από τον ήλιο και πιο λευκός και από το χιόνι, μπήκες μέσα στην Παναγία. Άρα τι πρέπει να είναι η Παναγία, πόσο καθαρή πρέπει να είναι η Παναγία, πόσο πρέπει να λάμπει». Και λέγει αλλού ο Δαβίδ, λέγει ότι «σε συνοδεύουν Παναγία νεάνιδες», το προφητεύει, «εγκροσωτής ποικίλες πεπικυλμένοι». Γιατί είσαι, λέει, με κρόσα χρυσά στολισμένη, και εννοεί τα κρόσα τα χρυσά την αγιότητά της, αρετές της, δεν εννοεί τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν εννοεί. Είναι στολισμένη, λέει, με κροσωτά, να το πω έτσι δημοτική, διάφορα ποικίλα, ποικίλων χρωμάτων. Και αυτά είναι οι αρετές της Παναγίας. Η Παναγία και στο εικόνιμα που την παρουσιάζω είναι ορισμένα εικονίσματα, βάζουν και ένα στεφάνι που είναι γεμάτο σμαράγδια και μπριλάντια για να δείξουν την αρετή της, όχι κάτι άλλο. Ότι είναι μοναδική βασίλισσα και την ονομάζουμε και με την όμορφη εκείνη λέξη Παντάνασα. Παντάνασα σημαίνει πάντων βασίλισσα, άνασα. Η βασίλισσα των πάντων. Γιατί ο Κύριος είναι παντάναξ βασιλιάς, βασιλιάς όλων, βασιλιάς των πάντων,
και η Παναγία είναι η Παντάνασα. Σε όλους η Παναγία που την επικαλούνται είναι δίπλα. Δίπλα είναι. Δεν λείπει η Παναγία. Και νομίζω και έτσι είναι πραγματικότητα ότι χριστιανού ορθόδοξου σπίτι δεν υπάρχει χωρίς τουλάχιστον ένα εικονισμά της. Είναι φύση αδύνατη. Όχι μόνο χριστιανού, αλλά και πόλης δεν υπάρχει χωρίς ναό της Παναγίας. Μα να μην τιμάει το πρόσωπο της Παναγίας. Είτε 15 Αύγουστο, είτε εισόδια, είτε άλλη εορτή της Παναγίας, είναι γεμάτη η Ελλάδα από ναούς της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λοιπόν, κατοίκησε σε καθαρό ναό ο Κύριος. Λέει η Παλαιά Διαθήκη σε ένα σημείο το εξής, ότι ζητάει, έχει τον Κύριο από τη μια πλευρά και τον κάθε πιστό, κάθε άνθρωπο απέναντί του, και φωνάζει ο Κύριος κατά έναν τρόπο και μας λέγει, κάνει το ζητιάνο ο Δημιουργός όλων στο δημιούργημά του. Απλώνει το χέρι και λέει, θέλω ένα πράγμα από σένα να μου δώσεις, ένα δώσε μου το, την καρδιά σου, να την κάνω ό,τι έκανε στην Παναγία, Θεού κατοικητήριο, να κατοικήσω εγώ μέσα στην καρδιά. Βεβαίως υπάρχουν καρδιές ευαίσθητες που ανοίγουν διάπλατα την πόρτα να κάνει την είσοδο, τα εισόδια του ο Κύριος στην καρδιά. Τόσοι Άγιοι ανά τους αιώνες δεν περίμενα να τους πει ο Κύριος δώστε μου την καρδιά σας. Όχι. Από μονάχοι τους αντιλήφθηκαν ότι ο Δημιουργός του Παντός είναι εκείνος που αξίζει να περάσει την καρδιά τους, και έρχομαι λέει από πίσω σου νυμφίε, μη φεύγεις, σε ζητάω. Υπάρχει ένα τροπάρι, δεν θυμάμαι να σας το αναφέρω, μέσα στην εκκλησία αναφέρεται ότι τρέχω από πίσω σου, σου φωνάζω, στάσου Χριστέ μου, έλα πέρασε μέσα μου. Ο Άγιος Αυγουστίνος είναι, έζησε το 2ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού ή και πρώτο μπορεί να είναι, αν θυμάμαι καλά, λέγει στα 20 με 30 ετών που ήταν και δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό και είχε πέσει την αμαρτία. Όταν το γνώρισε είχε πέσει αμαρτίες μεγάλες. Όταν γνώρισε τον Κύριο φώναξε, αργά σε γνώρισα Χριστέ, μα εσύ Χριστέ μου είσαι η μας αγάπησες αιώνια, δεν είσαι σταματημό η αγάπη σου απέναντί μας. Γιατί έφερε στο μυαλό του ότι ο Κύριος είναι αιώνιος, μπορεί εμένα τον Α, τον Β, να τον έφερε στο μυαλό του κάποια στιγμή του χρόνου, αφού είναι αιώνιος, πρέπει για αιώνια να τον είχε στο μυαλό και να τον φέρε τον κάνει άνθρωπο στη γη. Και τον έφερε στη γη γιατί από αγάπη τον έφερε εδώ στη γη. Λέει, είσαι η αιώνια αγάπη μου, το λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, το λέει και το πράγμα. Και η αγάπη σου είναι αιώνια και δεν σβήνει ποτέ. Πώς να μη σε αγαπήσω. Ζητάει λοιπόν αιώνια, είναι ζητιάνος ο Κύριος, επειδή μας αγαπάει, με τη δική του χάρη
με τη δική του δύναμη. Όσο εκείνος μας δωρίζει, μας κάνει δώρο, να κατανοήσουμε ότι μπορούμε λίγο-λίγο να διορθωνόμαστε, με το λίγο-λίγο να καθαριζόμαστε, να περάσει μέσα, να γίνει όχι σαν τις Παναγίες βεβαίως, γιατί η Παναγία γεννήθηκε καθαρή. Και καθαρή έμεσα αιώνα στον αιώνα. Και λέμε Παναγία. Σημαίνει καθαρή από όλα. Είναι σε όλα παν αγιώτης. Έτσι. Είναι αγιότητα που δεν σβήνει ποτέ. Λοιπόν, η Παναγία λοιπόν μας λέγει ήμουνα και είμαι και θα είμαι. Τώρα αν δεν είναι, που είναι με στην Αγία Τριάδα η δεύτερη, ήταν από τότε την της έκανε επιλογή. Τώρα ερχόμαστε σε ένα, γιατί να είμαστε ναοί καθαροί όπως η Παναγία, ήταν καθαρότατος ναός του Σωτήρος. Μπας και σε εμάς θέλει ο Κύριος να κάνει ό,τι κάνει στην Παναγία, να έρθει και να μπει και να κατοικήσει και να γεννηθεί και να κατοικήσει. Γιατί όχι. Αυτό είναι το, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός. Να μπει, να κατοικήσει μέσα μας. Γι' αυτό οι πατέρες φωνάζουν της Εκκλησίας. Φωνάζουν. Θα το πω, αλλά στην αγωνία μου θα το πω, γιατί είμαι βρώμικος πολύ στο μυαλό. Μου το τυρανάει το μυαλό μου, με βρωμιά στο διάβολο. Τι να κάνω, να το κρύψω. Ναι, να το κρύψω. Αλλά κυλακτίζουμε και το στόμα, επειδή το διάβολο και με τυρανάει. Θα μιλήσουμε για την Παναγία, θα μας ευλογήσει. Θα έρθει η ώρα που θα μας καλέσει και θα είμαστε για να είμαστε κοντά του με τον Κύριο. Λοιπόν, λέει ότι το ναό που εσείς, το λέμε στον Παύλος, μην πάω παραπέρα, λέει ουκίδατε, σημαίνει δεν καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζετε ότι εμείς εστέ, εσείς λέει, για εμάς το λέει, είσαστε ναός Θεού. Αυτό που κουβαλάτε είναι ο ναός του Θεού. Όπως ελπάζομαι. Και ως τη σφήνη το ναό του Θεού, όποιος απλώνει και καταστρέφει το ναό του Θεού, φθερείται τον ο Θεός. Και αυτόν που καταστρέφει το ναό του σώματός του, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Δεν καταστρέφει ο Θεός. Θα τον αφήσει να καταστραφεί. Όσο είσαι κοντά του, σε προσέχει. Πάρτε παράδειγμα, πάρ' παράδειγμα. Έφυγε από το σπίτι του Θεού ο άσωτος. Δεν καταστράφηκε. Δεν του είπε ο πατέρας, σήκω φύγε παιδί μου. Ασφαλώς την παραγωγή του ασώτου. Έχει περάσει την αγχωρία ο πατέρας του. Όμως περνάμε όλοι οι γονείς. Άμα βλέπουμε αταξίες στο σπίτι μέσα. Περνάμε και περνάμε. Λοιπόν, θα στεναχωρέθηκε ο πατέρας του. Και το λέει, τον περίμενε ο πατέρας του, στην πόρτα. Αλλά ο γιος δεν του είπε, παιδί μου, σε δένα το ποδάρι μη φύγεις, είσαι ελεύθερος. Όχι μόνο ελεύθερος, πάρε και την περιουσία που μου ζητάς. Το κάνει σε όλο μας αυτό ο Θεός. Μας έχει δώσει την περιουσία, το ναό αυτό του σώματός μας και ό,τι άλλο έχουμε γύρω από το ναό μας. Λέει, για αυτά θα δώσετε λόγο πώς τα χρησιμοποιήσατε. Το πώς τα χρησιμοποιήσατε. Γιατί σας τα έδωσα να είναι σπίτι δικό μου και το κάνετε άντρο δαιμόνων. Άντρο δαιμόνων. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ατομικά. Γι' αυτά όσα λέω αναφέρονται γενικά. Ναός η Παναγία, ναός και εμείς. Ο Κύριος κατοίκησε στην Παναγία, ο Κύριος κατοικεί και σε εμάς. Μπας και δεν ακούμε σε κάθε φορά που κοινωνούμε, είτε είναι πρώτη θεία ευχαριστία που ακούμε τη θεία μετάληψη, είτε μετά
αναφέρει πάρα πολύ καθαρά ότι «Έλα Κύριε», του λέμε, πήρα το σώμα σου το Άγιο, πέρασες μέσα μου Κύριε, έκανες εσύ την παρουσία σου, στάσου, μείνε, φώτισέ με», του φωνάζουμε. «Από καθαρόν χειλαίο, από ρυπαρόν χειλαίο, από δεγυράς καρδίας», του φωνάζουμε, «καθάρισέ μας Κύριε και μετά έλα μέσα μας, να μπεις μέσα στο καθαρότατο ναό». Κάθε φορά που κοινωνάμε, Χριστό παίρνουμε μέσα μας, σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Παρακοσπέδε. Και λίγο ακόμα. Είχα αναφέρει μία φορά πέρσι, ήταν, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν. Περνάμε από καμίνι σαν Έλληνες. Γιατί γύρω μας βλέπουμε καταστασία που μας κάνει να σκεφτόμαστε μήπως έχουμε κανένα πόλεμο με τη γείτονα ή μήπως κάτι χειρότερο, κανένας παγκόσμιος πόλεμος ξεσπάσει. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχει, ας σταθούμε στο πρώτο, γιατί όλοι μας σαν Έλληνες σκεπτόμαστε τι θα γίνουμε αν συμβεί μια σύραξη με την Τουρκία. Θα φέρω στη μνήμη μας αυτό που και εγώ το έχω δει μέσα στο τάμπλετ και το έχω ακούσει από το στόμα του μεγάλου κοινού ιεροκήρυκα των Αθηνών που είναι και Άγιος, του Ανανία, του Παθρός Ανανία, του Κουστέλη. Ζει και όχι μόνο του Κουστέγη, το έχει πει ο πατήρ Ανανίας, αλλά τον αναγνωρίζουν σαν ένα από τους πιο ενάρετους κηρυκούς της Αθήνας. Το ακούς και από το στόμα του πατρός Χριστοδούλου, του Ηγουμένου, της Μονής και του Λουμουσίου. Και αυτός το αναφέρει αυτό που θα πω τώρα, ότι πήγαινε ιερωμένος με το αυτοκίνητό του να τελέσει Θεία Λειτουργία στα χωριά, στο βοριά. Και στο δρόμο τον σταματάει άλλος ιερωμένος. «Πάρε με και εμένα», του λέει. Και τον πήρε. Και στο δρόμο που πηγαίνανε του λέγει «άκουσε, πες τους Έλληνες να μην φοβούνται, γιατί το τιμόνι της Ελλάδας το έχει η Παναγία», είπε στον ιερωμένο που πήγε να λειτουργήσει, ο άλλος που μπήκε μέσα. Και γυρίζει και του λέει «λόγου σου ποιος είσαι». «Είμαι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», και χάθηκε. Αλλά μήπως δεν έχω και ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο, και ο Άγιος και ο Πορφύριος και Όσιος αυτοί, αλλά θα αναφερθώ στον Άγιο Νεκτάριο και θα κλείσουμε το θέμα. Ο Άγιος Νεκτάριος στη Ρουμανία έκανε την παρουσία του σαν ιερωμένος, σαν ιερέας απλώς, και έκανε στέψεις και βαπτίσια. Και κάποια στιγμή, στα χωριά που δεν είχαν παπά, κάποια στιγμή χάθηκε. Πάνε στον δεσπότη και του λένε «και τι μας πήρε σε εμάς μετά τον παπά που μας βάπτισε, που μας στεφάρωνε». «Εγώ δεν έστειλα κανένα παπά». «Πώς, αυτοί που στεφαρωθήκανε και αυτοί που βαπτίσανε», του το είπαν του δεσπότη. Λέει «φέρτε μου τα βιβλία που γράφονται οι βαπτίσεις, να δούμε ποιος παπάς έχει υπογράψει από κάτω». Και είδανε Νεκτάριος Πενταπόλεως. Και ήρθανε στην Αίγυρα,
δεν θυμάμαι πόσα μου είπε η γειτόνισσα που μένει απέναντι, έρχεται σπίτι μας κάθε μήνα γιατί είναι εμπόρευση και ψυχιστέλα, λοιπόν, λέει πούλμαν από την Ρουμανία ένα σωρό γιατί είχε κάνει στέψη και βαπτίσεις. Έχουμε Αγίους. Μην έχουμε και μεγάλο ενδιασμό φόβο και πάνω από αυτούς η Παναγία. Να έχουμε τη βοήθειά της. Αμήν. Θέλετε κάτι να πείτε? Φτάνει σε σκούρες. Είσαμε εκεί. Ούτε βουραστήκαμε. Είσαμε εκεί. Εντάξει, πέστε κάτι να θέλετε εσείς και κλείνουμε. Ένα κάτι προσευχή μας. Σας περιμένω την άλλη δόση πάλι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, ειδήσου ημείς, αγιαστεί το όνομά σου, εθέατε η βασιλεία σου, ειδήσου ημάς, όσοι κρανόγεται της γης, τον άρτον ημών των ποιούσεων, δώσει μη σύνομα και άφεση μη το οφειλήμα των ως και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εσπερασμό, αλλά ρίσει ημάς από όλοι τον Υιού. Διευκόν, Υγεία μου, Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Δώσατε η Παντάνασα. Παύλα Παναγία, Παντάνασα.